Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε όλοι άπαντες τη χαρά του Κυρίου, διότι και ο Κύριος μας παραγγέλνει μετά την Ανάστασή Του να χαίρουμε. Και η χαρά είναι ένα συστατικό ακριβώς πολύτιμο για τη ζωή, μια και η θλίψη αντιθέτως είναι κάτι το οποίο κάνει τον άνθρωπο δυστυχή και περίλυπο. Χαρά λοιπόν, παρόλες τις δυσκολίες που συναντάμε, παρόλες τις αντισξοότητες αυτής της ζωής, καλό είναι ο άνθρωπος πάντοτε να θυμάται ότι ο Κύριος μας λέει χαίρετε, δηλαδή να χαίρεστε. Χαρά λοιπόν. Αυτό είναι το σύνθημα της χριστιανικής ζωής. Άλλωστε και το Άγιο Πνεύμα, μία από τις ιδιότητες του Αγίου Πνεύματος είναι η χαρά. Είναι η πίστη, είναι η αγαθότης, είναι η επιείκεια. Είναι η συγχωρητικότης. Είναι η ελπίδα στην Ανάσταση, η ελπίδα στην αιώνια ζωή κοντά στον αναστημένο Κύριο. Χαρά λοιπόν. Φυσικά σε αυτή τη ζωή συναντάμε πολλά, πάρα πολλά εμπόδια. Έχουμε πολλούς εχθρούς και έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές μας ότι αυτοί οι εχθροί είναι ύπουλοι, είναι εχθροί οι οποίοι κρύβονται πολλές φορές, εφαρμόζουν την τακτική του κλεφτοπολέμου. Αλλά ένας δόκιμος αγωνιστής ανάγκη έχει να ξέρει τις παγίδες του εχθρού, ανάγκη έχει να ξέρει πώς να αμυνθεί στις δυσκολίες που παρουσιάζονται στον αγώνα εναντίον του κακού, εναντίον των σκοτεινών δυνάμεων, εναντίον των παθών, εναντίον του μακράν του Θεού κόσμου που μας παρασύρει και μας πηγαίνει προς το κακό, προς την αφάνεια, προς την καταστροφή. Το θέμα μας σήμερα θα είναι η μαγεία. Υπάρχει μαγεία. Πολλές φορές ακούμε να λένε ότι η μαγεία δεν υπάρχει, αλλά είναι μια κατασκευή του νου, μια ψευδαίσθηση. Παρ' όλα αυτά θα διαψευστούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν αυτό για τον απλούστατο λόγο, επειδή το Ευαγγέλιο μας αναφέρει σε πάρα πολλούς τόνους ότι υπάρχει ο Σατανάς. Και η μαγεία τι είναι, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το έργο του διαβόλου σε αυτόν τον κόσμο. Ο διάβολος επεμβαίνει στη ζωή μας με πολλούς τρόπους. Αλλά να μην ξεχνάμε ένα βασικό κανόνα, ότι ο άνθρωπος του Θεού, δυνητικός, έχει νικήσει τον διάβολο. Τι θα πει δυνητικός? Δυνητικός θα πει ότι του έχει δοθεί η εξουσία από τον Χριστό, από το Άγιο Πνεύμα, να πατάει επάνω στον διάβολο και να τον συντρίβει. Τα λόγια του Κυρίου μετά την Ανάστασή Του στο δώμα, μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής, ήταν «σας δίνω εξουσία να πατείτε επί όφεων και σκορπίων, να πατάτε πάνω στα φίδια και στους σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού». Αφενός μέσα στη βάφτισή μας, αγαπητοί φίλοι, από τα σώματα των διάβολων, δεν έχουμε καμία σχέση με τον διάβολο και τα έργα αυτού και την πομπή αυτού, δηλαδή τους αγγέλους αυτού και όλα αυτά τα ανθρωπάρια τα οποία ο διάβολος έχει έχει αρπάξει, επειδή αυτά του παραδόθηκαν, αυτή είναι η πομπή του διαβόλου, οι σατανικοί άνθρωποι, αλλά και οι άγγελοι του κακού, οι δαίμονες, έχει επομένως την εξουσία από τον ίδιο τον Χριστό
να πατάει επάνω στη δύναμη του εχθρού, δηλαδή επάνω στο διάβολο. Τον έχουμε λοιπόν κάτω από τα πόδια μας τον διάβολο, αν και αυτός, όπως θα δούμε και σε προσεχείς εκπομπές αναλύοντας βίους Αγίων ανθρώπων, επείραξε κάθε υπερβολή κάθε άνθρωπο ο οποίος αγωνίστηκε να ξεφύγει από τη δίνη αυτή του κακού, από τους δαίμονες, από τον κακό μακράν του Θεού κόσμο και να κάνει αγώνα εναντίον των παθών του, της κακής του φύσεως. Γιατί έχουμε τη φύση την κακή, την κληρονομημένη κακή φύση του παλαιού ανθρώπου και πρέπει αυτή να εξαφανιστεί, να φύγει από μπροστά μας και να εμφανιστεί η νέα μας κατάσταση που είναι η κατά Χριστόν νέα ζωή. Θα ενδυθούμε λοιπόν την πανοπλία της προσευχής, θα πάρουμε στα χέρια μας τα δεξιά και τα αριστερά όπλα εναντίον του κακού και του δαίμονα και θα αγωνιστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα λοιπόν μαγεία υπάρχει, αφού υπάρχει και διάβολος. Ο διάβολος είναι ένα πνευματικό όν, το οποίο ξέφυγε από τον προορισμό του, η διαβουλήση, και αντετάχθη προς το Θεό και από τότε είναι εχθρός και του Θεού και του ανθρώπου. Βέβαια στο Θεό δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα, αλλά επειδή υπάρχει ελευθερία της βουλήσεως, ο άνθρωπος παραδίδεται στα χέρια του διαβόλου, τότε ο διάβολος έχει εξουσία πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Του δίνει δηλαδή ο ίδιος ο άνθρωπος εξουσία. Εφόσον λοιπόν ο διάβολος δρά μέσα στη ζωή, προσπαθεί να σατανοποιήσει αυτόν τον κόσμο και στρέφεται εναντίον των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι πραγματικά μάχονται εναντίον του κακού τους εαυτού, εναντίον των παθών τους και εναντίον του κόσμου, του μακράν του Θεού κακού κόσμου. Αλλά να δούμε τι μας λέει η Αγία Γραφή για το θέμα αυτό του διαβόλου. Υπάρχει λοιπόν η μαγεία. Αυτό είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητο. Εκείνο όμως που θα πρέπει να εξετάσουμε καλά είναι αυτό το φαινόμενο το οποίο παρουσιάζει αύξηση στις ημέρες μας. Είναι η μαγεία. Κερδίζει έδαφος, όπως είπαμε, στην ανθρωπότητα τη μακράν του Χριστού. Από τη χριστιανική σκοπιά, αντικρίζοντας τη μαγεία, θα την χαρακτηρίζαμε ειδωλολατρία. Και τώρα θα τεκμηριώσουμε με τα λεγόμενα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, αλλά και της Αγίας Γραφής, των Ευαγγελιστών και του αδιαψεύσου στόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, θα στηρίξουμε με επιχειρήματα, αναφέρεται λοιπόν στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη η μαγεία. Στις πράξεις των Αποστόλων, αν κοιτάξουμε, στο ΙΓ 4 έως 12, στο 13ο κεφάλαιο, βλέπουμε ότι όταν ο Απόστολος Παύλος και ο Βαρνάβας πήγανε στην Κύπρο, βγήκαν εκεί ένα ψευδοδιδάσκαλο Ιουδαίο, ο οποίος είχε το όνομα Βαριουσούς ή Ελίμας, ο Μάγος. Αυτός υπήρχε στην ακολουθία του ανθιπάτου Σεργίου Παύλου, ο οποίος είχε προσκαλέσει τον Απόστολο Παύλο για να ακούσει το Λόγο του Θεού και αν είναι δυνατόν να πιστεί από τα λόγια του Παύλου. Ο Βαριουσούς αυτός, ο Μάγος, ήθελε να αποτρέψει τον ανθίπατο από την πίστη και να τον απομακρύνει από τον Παύλο και έκανε παντίους τρόπους διακόπτοντας τον Παύλο και προσπαθώντας να διαβάλει τα ρήματα, τα αυτά που πρότεινε ο Παύλος. Και ο Παύλος γύρισε, λέει, τον κοίταξε αυστηρά και του είπε «Γε διαβόλου, εσύ που διαστρέφεις την αλήθεια του Θεού, τώρα θα τυφλωθείς και δεν θα βλέπεις μέχρι ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, γιατί είσαι καταστροφέας της αληθείας». Και πράγματι τυφλώθηκε ο μάγος ο Ελίμας και τότε επίστη ο Φίστος Παύλος και
κατάλαβε ότι τα λόγια του Παύλου ήταν δυνατά από το Θεό, από το Άγιο Πνεύμα, και ότι είναι Υιός του διαβόλου αυτός ο άνθρωπος, ότι είναι εχθρός κάθε δικαιοσύνης και αρετής και είναι τα προσόντα εντός παρενθέσεως κάθε μάγου, ο οποίος αντίκειται στο νόμο, στο πνεύμα, το Άγιο και στον Ιησού Χριστό. Στην Έξοδο, όταν έγινε λίγο πριν γίνει η Έξοδος, υπήρχαν δύο μάγοι, ο Ιαμβής και ο Ιαμβρής. Και όταν ο Μωυσής μιλούσε στον Φαραώ και του έλεγε ότι πρέπει να φύγουμε από εδώ και ο Θεός θέλει να φύγουμε, να λατρέψουμε αυτόν τον αληθινό Θεό και όχι αυτούς που λατρεύετε εσείς, τότε ο Μωυσής πέταξε τη ράβδο του, λέει, χάμω μπροστά σε όλους και έγινε φίδι. Αλλά και οι μάγοι επανέλαβαν το ίδιο φαινόμενο, έκαναν δηλαδή και αυτό, και έγιναν και αυτά φίδια, οι ράβδοι των μάγων, αυτών του Φαραώ, αλλά ο Μωυσής επανέφερε τη ράβδο του, το φίδι, σε ράβδο, ενώ αυτοί δεν μπορούσαν να επαναφέρουν και να κάνουν ράβδο τα φίδια. Όταν ο Φαραώ έβλεπε αυτά τα πράγματα, σκέφτηκε ότι ο Μωυσής είναι και αυτός ένας μάγος, ίσως ανώτερος βέβαια από τους δικούς του, αλλά σκληρήθηκε γι' αυτό η καρδιά του, άλλαξε γνώμη και δεν άφησε πάλι, δεν άφησε τους Εβραίους να φύγουν στην κατεύθυνση που είχαν αποφασίσει με τον Μωυσή. Αλλά και άλλα περιστατικά μας πείθουν, όπως ο Σίμων ο μάγος, ο Σαμαρίτης, εκείνος ο φοβερός μάγος, ο αιρεσιάρχης, ο οποίος προσπάθησε να συνδέσει το όνομά του με τον Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό, αλλά απέτυχε βέβαια. Και όταν είδε τον Απόστολο Πέτρο να βάζει τα χέρια του πάνω στους αρρώστους και να τους θεραπεύει, τότε είπε στον Πέτρο, πούλησέ μου αυτή την εξουσία, θα σου δώσω λεφτά, Αργύριο, λέει, για να έχω και εγώ αυτή τη δύναμη να θεραπεύω. Και ο Πέτρος του είπε, σε βλέπω ότι είσαι πονηρός άνθρωπος και επειδή νόμισε ότι μπορεί να εξαγοράσεις την χάρη του Θεού με χρήματα, γι' αυτό εκείνοι που προσπαθούν να εξαγοράσουν την χάρη του Θεού λέγεται σιμονία, μάλλον η πράξη αυτή, και έτσι ο Παύλος δεν έδωσε βέβαια την εξουσία αυτή, διότι η εξουσία αυτή δίνεται δωρεάν, ελάβεται δωρεάν δότε. Επίσης στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε μια πνευματιστική συνεδρίαση, όταν ο βασιλιάς Σαούλ πήγε σε μια μάγισσα, σαν και τα σημερινά medium, η οποία ήθελε να του επαναφέρει το πνεύμα του Σαμουήλ, του προφήτη, για να ρωτήσει ορισμένα πράγματα, γιατί φοβόταν μήπως χάσει τη μάχη αυτή που είχε να δώσει και ήθελε να ξέρει τι γίνεται. Αποδοκιμάστηκε όμως από το Θεό αυτή η πράξη του να επικαλείσαι τα πνεύματα. Ας το δούνε λοιπόν εκείνοι οι οποίοι πηγαίνουν στα τραπεζάκια και στα πνεύματα, ότι ο Θεός δελίσεται, απεχθάνεται όλα αυτά. Σήμερα που υπάρχει μια έξαρση παγκοσμίως στη μαγεία, αφού σε όλο τον κόσμο δρούν πολλοί μάγοι, μόνο στη Γερμανία δρούν 12.000 μάγοι, οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στους καταλόγους των γερμανικών αρχών ως πραγματικά μάγοι. Και στην Ελλάδα φυσικά το φαινόμενο αυτό δεν πάει πίσω, αφού και στην Ευρώπη αυτό το φαινόμενο έχει πάρει μεγάλες και πολλές διαστάσεις. 2.500 medium, καφετζούδες, αστρολόγοι υπάρχουν στην Αθήνα μόνο. Και τα ποσά που διακινούνται από αυτές τις υπηρεσίες, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, είναι μεγάλα. Και το πρόβλημα, όπως καταλαβαίνουμε, έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, διότι το κράτος δεν ενδιαφέρεται για αυτό το φαινόμενο, το οποίο κάνει φοβερή καταστροφή στις ψυχές των ανθρώπων και ιδίως των νέων ανθρώπων. Τι είναι λοιπόν η μαγεία? Υπάρχει η απάτη και η αγυρτία στο φαινόμενο της μαγείας, αλλά δεν θα πάρουμε εμείς τώρα το πλασματικό, αυτό το ψεύτικο φαινόμενο, αλλά θα πάρουμε την πραγματική μαγεία, η οποία η μαγεία υπάρχει αφού υπάρχει ο Σατανάς. Και δεν είναι η μαγεία έχει κάποιο μεταφυσικό στοιχείο και όπως ξέρουμε υπάρχουν δυνάμεις που ο άνθρωπος μπορεί να ελευθερώσει και με αυτές
κατευθύνοντας αυτές τις δυνάμεις, να τις κατευθύνει προς όφελός του, λέγοντας δήθεν σκοπτικά, γιατί την ευτυχία δεν μπορεί να τη δώσει ούτε η μαγεία ούτε ο σατανάς. Η επιστήμη, από την άλλη μεριά, για να αποσπάσει ένα μυστικό της φύσεως χρειάζεται υδρότας και κόπος. Υπάρχει όμως και άλλος τρόπος να αποσπάσουμε τα μυστικά της φύσεως. Μερικοί ισχυρίζονται πως υπάρχει ένας δρόμος τέτοιος. Και αυτός ο δρόμος είναι ο δρόμος της μαγείας. Να θέσουμε υπό τον έλεγχό μας δηλαδή δυνάμεις οι οποίες είναι μεταφυσικές. Μαγεία λοιπόν είναι μια παράκαμψη του φυσικού επιστημονικού τρόπου και από εκεί γεννιέται βέβαια ο αποκρυφισμός που έχει τις δυνάμεις αυτές τις οποίες προσπαθεί ο μάγος να τις μάθει και να τις χρησιμοποιήσει προς όφελος δικό του περισσότερο παρά προς όφελος των συνανθρώπων του. Ο τρόπος αυτός, όπως καταλαβαίνετε αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι ο ενδεδειγμένος, δεν είναι ο σωστός. Εκ προημίου μέθοδος αυτή είναι σατανική. Και θα το δούμε αυτό σε λίγο γιατί αυτή η μέθοδος είναι σατανική. Όταν ο Αδάμ και η Εύα ήταν στον Παράδεισο, είχαν νιώσει κάθε ευτυχία, διότι στο σχέδιο του Θεού ήταν ο Αδάμ και η Εύα να θεωθούν. Οι πρωτόπλαστοι έπρεπε να ακολουθήσουν τις εντολές του Θεού για να βαδίσουν το σωστό αυτό δρόμο. Τους είπε λοιπόν ότι από αυτόν τον καρπό δεν θα δοκιμάσετε, θα εργάζεστε στον Παράδεισο και τις εντολές μου θα εργάζεστε και θα ακολουθείτε αυτά τα οποία σας λέω εγώ. Κι όμως ο άνθρωπος παράκουσε και έκανε τη ζωή του μία κόλαση. Φτάσαμε σήμερα να ψαχνόμαστε και να μην φτάνουμε. Η υπακοή λοιπόν ήταν η πρώτη εντολή του Θεού, να υπακούς δηλαδή τον Κύριο το Θεό σου, διότι ακόμα δεν είχε έρθει η φθορά και ο θάνατος, λόγω του ότι δεν υπήρξε μέχρι τότε η ανυπακοή. Ας δούμε τώρα, ας δώσουμε λίγο προσοχή, να δούμε τη θεολογία αυτής της μαγείας. Είπε λοιπόν ο Σατανάς, εάν φάτε από αυτόν τον καρπό, θα θεωθείτε. Δεν έχετε ανάγκη δηλαδή να οδηγήσετε, να υπακούσετε στις εντολές του Θεού. Η πρώτη δηλαδή, το πρώτο φάλτσο θα λέγαμε στην μελωδία της δημιουργίας του ανθρώπου ήταν ότι ο διάβολος τους είπε ότι αν φάτε τον καρπό αυτού του δέντρου θα αποκτήσετε αυτά τα πλεονεκτήματα που σας έχει υποσχεθεί ο Θεός της θεώσεως και όχι όπως θέλει ο Θεός αλλά κατά κάποιο τρόπο πιο έξυπνα, πιο γρήγορα από έναν άλλο δρόμο ο οποίος όμως όπως βλέπουμε απαγορεύεται από τον Θεό και εκτός από αυτό μπορούμε να πάμε στους τρεις πειρασμούς του Χριστού στην έρημο όπου ο Σατανάς του λέει πες οι πέτρες αυτές να γίνουν ψωμιά. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι θα μπορούσε ο άνθρωπος να έχει έναν εύκολο τρόπο χορτασμού ενώ ο γεωργός πρέπει να σκάψει, να σπείρει, να ποτίσει, να περιμένει την καρποφορία της γης όπως γίνεται φυσιολογικά. Ο Σατανάς οδηγεί τον Χριστό σε έναν άλλο τρόπο. Και ο δεύτερος πειρασμός είναι ότι του τύπου ο Σατανάς πέσε κάτω ότι δεν θα πάθεις τίποτα διότι ο Θεός θα σε προφυλάξει. Δηλαδή αφού μπορείς να κάνεις όλα αυτά πέφτοντας από τόσο μεγάλο ύψος η εύκολη δόξα θα έρθει σε σένα και στο τέλος όλα τα βασίλεια του είπε αν με προσκυνήσεις τα δίνω δηλαδή ένας εύκολος πλουτισμός. Έχουμε λοιπόν σε αυτές τις μεθόδους τρεις τρόπους. Εύκολο χορτασμό, εύκολο πλουτισμό και εύκολη δόξα. Ανορθόδοξα, για να τα πετύχει κάποιος που πρέπει να δουλέψει, να μοχθήσει και χρειάζεται μόχθος πολλής για να αποκτήσει κανείς αυτά τα πράγματα τα οποία γιατί όμως πρέπει να ακολουθήσει κανείς την οδό, την κλασική της υπακοής του Θεού και με τον τρόπο αυτό να γίνουν όλα αυτά τα οποία θέλει να κάνει ο άνθρωπος. Και γι' αυτόν τον λόγο λέμε ότι στη μαγεία έχουμε τρία χαρακτηριστικά. Η άμεση απέτηση επιτυχίας ενός επιδιωκομένου σκοπού, όπως να βρούμε ένα θησαυρό, να βρούμε το λαχείο, να πάρουμε το λαχείο, να πετύχουμε το λαχείο, ή να σκοτώσω έναν άνθρωπο που έχει χρήματα,
χρήματα ή να τον κάνουμε να υποφέρει, να τα πάρουμε ή να τον κάνουμε να υποφέρει, τόσο ώστε αγκιστρώνοντάς τον να μας δίνει τα χρήματά του, φοβούμενος μας του κάνουμε κακό, όπως κάνουν συνήθως οι μάγοι, ενσπείρουν τον δρόμο και όχι μόνο οι μάγοι, αλλά δούμε παγκοσμίως αυτό, αγαπητοί φίλοι, πώς ισχύει ότι ο άνθρωπος, ο κακός, ο άνθρωπος σατανικός, πρώτα ενσπείρει το φόβο στο θύμα του, δηλαδή πρώτα το κάνει να φοβηθεί για κάποιο πράγμα, το οποίο αυτός το έχει στο χέρι του, δηλαδή του λέει, αν πάθεις αυτό είναι φοβερό, αλλά αν πάθεις αυτό, εγώ μπορώ να σε γλιτώσω από αυτό. Είναι μια μέθοδος και αυτή για να αγκιστρώσεις, να σαγηνεύσεις τα θύματα σου, τόσο ώστε θα έχεις εσύ και το ψωμί και το μαχαίρι. Λες δηλαδή στον άλλον, πρόσεξε μην πάθεις αυτό, αλλά και αν το πάθεις, εγώ είμαι εδώ κοντά σου, ο οποίος θα σε βοηθήσω, όχι αφιλοκερδός βέβαια, να ξεφύγεις από αυτή τη δύσκολη θέση. Και βλέπουμε αυτοί οι ψεύτικοι θεραπευτές, οι ψεύτες, οι τσαρλατάνοι, ότι χρησιμοποιούν τη μέθοδο αυτή του εκφοβισμού και της θεραπείας από τα δικά τους χέρια, ώστε να αποσπούν κολοσσίες περιουσίες ή να λένε πάρα πολλά πράγματα για τα παιδιά τους, να φοβίζουν τους ανθρώπους μήπως πεθάνει το παιδί τους, λέγοντας ότι αν μου δώσεις χρήματα θα αποφύγει το παιδί σου το θάνατο ή την αρρώστια αυτή, με αυτό και με αυτό και με αυτόν τον τρόπο, τα οποία βέβαια είναι ισχυρισμοί ψευδείς, σατανικοί. Η υποταγή λοιπόν αυτή στη λατρεία του διαβόλου από πολλούς αφελείς ανθρώπους, όπως και στην περίπτωση του Γκέτε που ο ήρωας πούλησε την ψυχή του και σαν αντάλλαγμα θα του έδινε ο Σατανάς να ζήσει πολλά χρόνια, να είναι πάντα νέος και να ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Έτσι ακριβώς ο Σατανάς υπόσχεται ψευδή πράγματα στον άνθρωπο, εκμεταλλευόμενος την ανάγκη του ανθρώπου να ζήσει περισσότερο, να είναι ευτυχής, να είναι υγιής και ούτω καθεξής. Σε όλες τις περιπτώσεις μαγείας, όλοι οι μάγοι είναι υποτεταγμένοι στο Σατανά. Δεν υπάρχει λευκή και μαύρη μαγεία. Είναι πλασματική η διάκριση αυτή μεταξύ μαύρης και λευκής μαγείας για να ρίξουν στάχτη στα λόγια, στα μάτια του κόσμου. Η μαγεία είναι οπωσδήποτε ειδωλολατρεία. Οι παλιές θρησκείες έχουν σχέση με τη μαγεία και με τους μράγους. Γεγονός ότι παλιά οι Χαλδαίοι ασκούσαν την μαγεία και την αστρολογία και αυτές τις τέχνες οι οποίες είναι απογορευμένες από το Θεό. Η μαγεία έρχεται παράλληλα με τη θρησκεία σαν υποκατάστατο της θρησκείας και όταν σε μια εποχή δεν υπάρχει ακμαίο θρησκευτικό βίωμα, τότε οι άνθρωποι ξεφεύγουν στη μαγεία που είναι υποκατάστατο της θρησκείας, διότι ο διάβολος προσπαθεί να αντιγράψει κακό στο Θεό, είναι μια καλικατούρα δηλαδή του θεϊκού σχεδίου, το σατανικό σχέδιο. Η μαγεία είναι εχθρός της υγιούς θρησκευτικότητας, προσπαθεί να την υποκαταστήσει και αυτό είναι το έργο του διαβόλου. Και πίσω από τον χριστιανισμό υπάρχει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ενώ πίσω από τη μαγεία υπάρχει ο διάβολος. Και όταν λέμε ότι η μαγεία είναι αντίπαλος του χριστιανισμού, θα μπορούσαμε να εννοήσουμε ότι ο διάβολος είναι αντίπαλος του χριστιανού, όπως είναι και του Θεού. Η μαγεία αποτρέπει τον άνθρωπο από το Θεό και τον οδηγεί στον διάβολο. Καθώς και οι αιρέσεις, ας το προσέξουμε αυτό, η μαγεία είναι η θρησκεία του διαβόλου, γι' αυτό και οι μάγοι είναι οι ιερείς του διαβόλου. Ο Απόστολος Πέμπτος λοιπόν στον Ελλήμα του Μάγου τον αποκάλεσε μεταξύ άλλων πλήρη παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας, ιών διαβόλου, εχθρών πάσης δικαιοσύνης. Αυτός ο οποίος διαστρέφει τις οδούς του Κυρίου και δεν αφήνει τον άνθρωπο να πλησιάσει στο Θεό, αλλά τον εκτρέπει, μπαίνει σαν εμπόδιο, πρόσκομα, ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό, ώστε να του κατευθύνει την οδό αλλού, ώστε να μην πάει προς το Θεό, αλλά να πάει προς την καταστροφή, προς εκεί που πάει και ο ίδιος. Ο διάβολος είναι γνωστόν ότι εξέπεσε επειδή ζήτησε κατέναντι να σταθεί του θρόνου του Θεού και να λατρεύεται και αυτός σαν Θεός. Γι' αυτό κατάπεσε και έγινε
μοχθηρός και αντίπαλος και αντίθετος του Θεού. Πώς εξέπεσε λοιπόν, εσύ είπες στη διάνοιά σου, λέει στον διάβολο, ότι θα θέσω το θρόνο μου πάνω από τις αστέρες του ουρανού και εκεί θα στήσω το θρόνο μου και πάνω από τα νέφη και θα γίνω όμοιος το υψίστο. Νύν δε εις άδειν καταβύσει και εις τα θεμέλια της γης. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, για αυτή σου την αλαζονία, για αυτή σου την αποκοτιά να γίνεις Θεός, εφόσον σε δημιούργημα από τα χέρια του Θεού, έχεις να γίνεις και εσύ εις άξιος Θεού πράγμα άτοπον, αφύσικο, τερατώδες, αλόκοτο, ψευδές. Υπανεφθανάστηκε λοιπόν και θέλησε ο διάβολος να γίνει ίσως με τον Θεό. Εφόσον ο διάβολος λοιπόν φιλοδοξεί να γίνει Θεός και πράγματι καταφέρει να γίνεται ένα είδος ψευτοθεού στον αιώνα αυτό, γι' αυτό λέει και ο Θεός του αιώνος αυτού, ο Παύλος, θα εκβληθεί και από τον κόσμο αυτόν και ο Κύριος είπε ότι είδα τον Σατανά να πέφτει σαν αστέρας και να συντρίβεται πάνω στη γη. Η ιδωλολατρική λαοί λοιπόν, παρασυρμένοι από αυτή την πλάνη του Σατανά, έφτασαν να λατρεύουν ηλίθια πράγματα όπως είναι τα άστρα, τα ζώα, τα φυσικά φαινόμενα. Ο Θεός επέτρεψε να υπάρχει μια κυριαρχία επάνω στους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καλή προαίρεση και έτσι δημιουργήθηκε η ιδωλολατρία. Είναι το πρώτο σύμπτωμα αλλά και το μεγαλύτερο της πτώσεως των πρωτοπλάστων, είναι το βαρύτερο νόσημα του ανθρώπου και δεν θεωρείται, μάλλον θεωρείται μεγάλο αμάρτημα το να είναι κανείς μακριά από το Θεό, διότι και η ιδωλολατρία είναι φοβερό αμάρτημα εις άξιο της μοιχείας και του φόνου, γιατί και αυτοί κατά κάποιο τρόπο, όπως λέει και ο Ψαλμωδός αλλά και οι προφήτες, ο Ισαΐας, είναι μοιχεία στο πρόσωπο του Θεού, δηλαδή αντί να αγαπάει ο άνθρωπος το Θεό, αγαπάει άλλα πράγματα. Είτε ψεύτικους θεούς, είτε τον ίδιο το διάβολο υπό μορφή ψευτοθεού, όπως ήταν ο Βάλ, ο Βίλ, ο Μολόχ και πολλοί άλλοι ψευτοθεοί των ιδωλολατρών. Αν λοιπόν βρούμε ιδωλολατρία στο προσκήνιο αυτή τη λέξη, να ξέρουμε ότι εκεί συνταυτίζεται κατά κάποιο τρόπο με την μαγεία. Πολλοί άνθρωποι σήμερα λένε θέλω να βγάλω πολλά χρήματα. Αυτό με ενδιαφέρει. Η λατρεία του χρήματος λοιπόν είναι και αυτή μια ιδωλολατρία, μια σατανική κατάσταση. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και να μην δούμε την καρδιά μας σε τίποτα εκτός από το Θεό, την Αγία Τριάδα, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι μοιραίοι και οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα αυτά, με την ύλη και την ιδωλολατρεία, είναι έτοιμοι να χτυπήσουν την πόρτα ενός μάγου που τους σύστησε κάποιος άλλος, να πληροφορηθούν κάτι για να αυξήσουν το θησαυρό, τον υλικό τους πλούτο, και σε μια εποχή κατά πτώσεως ξεχνιέται ο αληθινός Θεός και ανθεί σαν ένα ζυζάνιο αυτή η ιδωλολατρεία, η μαγεία. Σήμερα η εποχή μας είναι μια εποχή καταπτώσεως και ανθεί η νέα ιδωλολατρεία, η οποία είναι η λατρεία του χρήματος, του μαμονά, της επιτυχίας κλπ. Αν έρθει κάποιος και μας πει εγώ δεν πιστεύω τίποτα, ούτε Θεό ούτε διάβολο, είμαι άθεος παραδείγματος χάρη, πρέπει να γνωρίζει ότι αθεία στην απόλυτη της μορφή δεν υπάρχει και δεν μπορεί κανείς, όπως καταλαβαίνουμε, να πει ότι εγώ είμαι άθεος. Θα πρέπει να διαλέξει με ποιον θα πάει, ή με τον Σατανά ή με τον Θεό, διότι τρίτος δρόμος δεν υπάρχει, αφού μας πληροφορεί πάρα πολύ καλά το Ευαγγέλιο ότι αυτά τα δύο πράγματα υπάρχουν, ο Θεός με τους αγγέλους του και ο Σατανάς με τους δαίμονες. Επομένως, το πνεύμα του ανθρώπου θα προσανατολιστεί αναγκαστικά σε μία από αυτές τις δύο, σε έναν από αυτούς τους δύο άξονες. Όποιος δεν είναι με τον Θεό, αναγκαστικά είναι με τον διάβολο. Δεν υπάρχει δηλαδή μια ουδέτερη ζώνη, ούτως ώστε το πνεύμα εκεί να μην έχει επιρροές ούτε από τον Σατανά, ούτε από τον διάβολο. Όπως είπε και ο Κύριος, όποιος δεν είναι μαζί μου, είναι εναντίον μου.
μόνος που έχει δικαίωμα να το πει αυτό, γιατί το έπανε και κάτι σύγχρονοι, οι οποίοι βρίσκονται εκτός πραγματικότητας όταν λένε αυτά τα πράγματα, ο μόνος που έχει λοιπόν το δικαίωμα, το απόλυτο δικαίωμα να το πει είναι ο Χριστός, διότι ξέροντας ότι όποιος δεν είναι του Χριστού είναι του διαβόλου, ασφαλώς ο νόμος αυτός ο πνευματικός λειτουργεί ακριβώς όπως μας τον είπε ο Κύριος. Ότι αν δεν είστε μαζί μου, αν δεν μαζεύετε μαζί μου, οπωσδήποτε σκορπίζετε μαζί με τον διάβολο. Ο διάβολος λοιπόν είναι ένα ζυζάνιο μέσα σε αυτή τη ζωή, αλλά η σοφία του Θεού το έχει τοποθετήσει εδώ, διότι εκμεταλλεύεται ή μάλλον τοποθετείται και ο διάβολος μέσα στο σχέδιο του Θεού σαν ένα υπομόχλιο, σαν ένας παράγων αυτού του σχεδίου, και δεν είναι λίγοι εκείνοι οι πατέρες οι οποίοι μας λέγουν ότι εάν δεν υπήρχε το κακό και ο διάβολος και οι διαβολικοί άνθρωποι, τα ζυζάνια αυτά, δεν θα μπορούσε να πάει στον παράδεισο κανείς άνθρωπος. Είναι πολύ βαθύ και έτσι το θέλει ο Θεός, να υπάρχει αυτό το τσίγκλισμα στον άνθρωπο, αυτή η διαρκής υπενθύμηση του κακού, για να αποδεικνύει ο άνθρωπος και στον εαυτό του, γιατί ο Θεός δεν έχει ανάγκη να του υποδείξει ο άνθρωπος αν θα ενδώσει προς το κακό ή θα κάνει ακόμα και θυσία προκειμένου να αρέσει το Θεό. Γι' αυτό λέμε και ότι ο χριστιανικός αγώνας είναι ένας πραγματικός πνευματικός αγώνας, διότι κάθε φορά έχουμε το πρόσκομα αυτό, κάθε φορά έχουμε να διαλέξουμε μεταξύ σε κάθε μας πράξη το σωστό του Θεού και το λάθος του διαβόλου, την αμαρτία, την ξαστοχία, όπως λένε και οι αρχαίοι Έλληνες. Στη λέξη αυτή δίνουν την έννοια ότι αστοχεί ο άνθρωπος και αμαρτάνει, δηλαδή δεν βρίσκει το δρόμο του, δεν βρίσκει το στόχο, δεν βρίσκει την πορεία του, δεν βρίσκει ακριβώς το λόγο της υπάρξεώς του, το σοβαρό λόγο της υπάρξεώς του, δεν βρίσκει το δρόμο, την πηξίδα για την πορεία του προς το Θεό. Η αμαρτία λοιπόν είναι μια λοξοδρόμηση, όπως ένα βέλος δεν πηγαίνει στο στόχο του, αλλά πηγαίνει έξω από το στόχο, και πρέπει κανείς να ξαναπροσπαθήσει να ξαναπετάξει το βέλος με σωστό προορισμό, το κέντρο του στόχου. Έτσι ακριβώς κάνει και ο άνθρωπος κάθε στιγμή της ζωής του, ζυγίζοντας τις πράξεις του και αποφασίζοντας ελευθέρως για ένα πράγμα. Βέβαια υπάρχουν και οι προφάσεις εναμαρτίες ή δικαιολογίες των πράξεών μας, οι οποίες δεν είναι τίποτα άλλο παρά κοροϊδία του εαυτού μας, εφόσον κατά βάθος ξέρουμε τι είναι το καλό και τι είναι το κακό. Εδώ ακόμα και τα ζώα γνωρίζουν, η γάτα και ο σκύλος, όταν κάνουν μια ζημιά, μια γκάφα μέσα στο σπίτι, χύσουν κάτι. Παρανόμως πάρουν, ας πούμε, από το τραπέζι ένα ψάρι η γάτα, βλέπετε πως τρέχει αλαφιασμένη να κρυφτεί, διότι ξέρει ότι εκεί θα πέσει, θα τη χτυπήσει την νοικοκυρά εάν κάνει αυτή την πράξη. Πόσο μάλλον ο άνθρωπος, ο οποίος είναι πολύ πιο νοήμων από τα ζώα, είναι ο αρχηγός της ζωής αυτής, της φυσικής ζωής, και ο Κύριος τον έβαλε εδώ για προτεργάτη, για φύλακα του παραδείσου, για ένα πρόσωπο το οποίο θα βασιλεύει, θα συγκυβερνάει με τον Θεό πάνω στον υλικό κόσμο. Αυτός είναι ο προορισμός, ήταν τουλάχιστον ο αρχικός προορισμός του ανθρώπου. Επομένως, μέσα στη συνείδησή του, ο κάθε άνθρωπος ξέρει αν κάνει καλό ή κακό, αν κάνει θυσία ή αν δρά εγωιστικός, αν πραγματικά επιτελεί το θέλημα του Θεού ή το θέλημα του διαβόλου. Ας μην ακούμε λοιπόν τις φωνές που μας λένε ότι εγώ δεν θέλω ούτε το Θεό ούτε το διάβολο. Αυτός και αυτός κάνει το σφάλμα να βρίσκεται στην περιοχή του διαβόλου, δίχως δυστυχώς να ξέρει τι του γίνεται ο άνθρωπος που μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Μπορούμε να πιστεύουμε στη δυσιδαιμονία, στο μαύρο κόρακα, στα πέταλα, στα σκόρδα και σε αυτά. Και αυτά είναι κάποια πίστη βέβαια, η οποία είναι ανόητη πίστη, όπως είπαμε και προηγουμένως, αλλά στην ουσία, αν το εξετάσουμε, δεν υπάρχει άθεος και η επιστήμη είναι ένα είδος δόγματος. Αλλά και εκείνος που πιστεύει σε αυτό που λέμε χτύπα ξύλο, που δεν πρέπει ο χριστιανός να το λέει αυτό ποτέ, αποδεικνύει ότι έχει μια πίστη κάπου, δηλαδή ότι το ξύλο μπορεί με το χτύπημα αυτό να τον βοηθήσει, ή το σκόρδο ή το πέταλο ή οτιδήποτε άλλο, ή και το αντίθετο, να φοβάται τα φυσικά φαινόμενα, να φοβάται την τρίτη του μηνός, όταν είναι 13 του μηνός και τρίτη, και όλες αυτές τις ανοησίες οι οποίες, από τις οποίες μας έχει απαλλάξει ο Λόγος του Θεού και μας λέει ότι όλα βρίσκονται στα χέρια του Θεού και στην πρόνοιά Του και τίποτα δεν γίνεται τυχαία εδώ, άρα μην φοβάστε,
διότι όλα είναι μια πρόκληση για σας για να αποδείξετε την αγάπη σας προς το Θεό και να έρθετε κοντά στο Θεό. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι απομακρυσμένος από το Θεό πραγματικά δεν μπορεί να διαχωρίσει, να προσδιορίσει ή να δει καθαρά πνευματικά τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ μαγείας και χριστιανισμού, πνευματισμού και Αγίου Πνεύματος. Αλλά συνήθως, επειδή δεν ξέρει, το πνεύμα του είναι ανακατεμένο μέσα και αναμοχλεύει από εκεί, μέσα από θολά νερά και ψαρεύει, και ό,τι λάχει σε αυτόν τον άνθρωπο είναι οι άνθρωποι οι μοιραίοι, οι άνθρωποι οι τυχάρπαστοι, οι οποίοι δεν έχουν κάτσει να δουν τη ζωή σωστά και να πούνε, παραδείγματος χάρη, ότι για βάστα να βάλουμε μια τάξη στα πράγματα, να δούμε τι μας λέει το Ευαγγέλιο, τι μας λέει η Εκκλησία, τι πιστεύει η Εκκλησία, ποια είναι η σοφία του Θεού, πραγματικά υπάρχει η σοφία του Θεού, και να αφήσουν όλες εκείνες τις άλλες ανόητες καταστάσεις οι οποίες τους δεσμεύουν ψυχικά και γίνονται δούλοι του διαβόλου, υποχείρια του διαβόλου, όταν εκτελούν υπό το κράτος αυτής της μαντικομαγικής φιλοσοφίας, η οποία εκφράζεται σε αυτή τη ζωή σαν κακή λογοτεχνία, σαν μαγεία βουδιστική, Ινδοαιγυπτιακή, σαν αστρολογία, σαν ταρό και καφεδομαγεία, σαν μέλλοντολογία, ιονοσκοπία, αυτά με τα κόκαλα των ζώων που κάνουν να τα κοιτάξουν την πλάτη, λέει, του αρνιού, σου λένε την ιστορία κλπ. Μην σας κάνει εντύπωση, αγαπητοί φίλοι, ότι πολλές φορές πετυχαίνουν κάποιοι σε αυτές τις προοπτικές. Δηλαδή, κάπου-κάπου λένε κάποιο το οποίο βγαίνει. Πώς όμως γίνεται αυτό? Γίνεται μέσω του σατανά, μέσω του σατανικού πνεύματος. Παίρνουν αυτή την πληροφορία, την οποία επεξεργάζεται ο σατανάς, και ο σατανάς βέβαια δεν γνωρίζει το μέλλον, αλλά έχει τεράστια πείρα από τα ανθρώπινα πράγματα και στο περίπου μπορεί να υπολογίσει τι μπορεί να συμβεί σε κάποιον άνθρωπο μεθαύριο ή κάποιο γεγονός το οποίο εμείς δεν μπορούμε με τη δική μας διάνοια να το βγάλουμε σαν συμπέρασμα άλλων γεγονότων, μια διάδοχη κατάσταση την οποία ο σατανάς μπορεί ή μπορεί ο σατανάς να επικοινωνεί με ανθρώπους την ίδια στιγμή και να μεταφέρει τις σκέψεις του ενός στον άλλον, τόσο ώστε να τους μπερδέψει και να πούνε πολλές φορές ότι να, και εγώ αυτό σκεφτόμουν και εγώ αυτή τη στιγμή έκανα αυτή τη σκέψη την οποία μου είπες, που μου αποκάλυψες εσύ. Βέβαια, ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος πληροφορεί την αλήθεια στους εκλεκτούς του ανθρώπους, και να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι όλοι οι Άγιοι είχαν αυτή την προορατική, έτσι, γνώση, ήξεραν τι θα συμβεί. Πολλοί από αυτούς τους έδινε το Άγιο Πνεύμα, διότι μόνο το Άγιο Πνεύμα γνωρίζει την αλήθεια για το μέλλον, όπως αποδεικνύεται και από τις προφητείες της Αποκαλύψεως. Το Άγιο Πνεύμα ξέρει τι θα γίνει μετά από 5, 10, 100, 1000, 2000 χρόνια και το αποκαλύπτει στους εκλεκτούς ανθρώπους, που ξέρει ότι αυτοί δεν θα το χρησιμοποιήσουν αυτό εις βάρος των άλλων ανθρώπων, αλλά εις οικοδομή της ψυχής των άλλων ανθρώπων, όπως ακριβώς και το θαύμα είναι για την οικοδομή του κηρύγματος, γιατί ο Κύριος μας όχι μόνο μιλούσε και έλεγε τις αλήθειες της αθάνατος του Ευαγγελίου και μιλούσε τα λόγια του Αγίου Πνεύματος και του Πατέρα του, διότι η Αγία Τριάς έχει μία σκέψη, μία βουλή, μία απόφαση, αλλά συγχρόνως θαυματουργούσε για να τους πει ότι κοιτάξτε, εσείς που δεν καταλαβαίνετε από τα λόγια μου τη σοφία τη μεγάλη του Θεού, τουλάχιστον δέστε από τις πράξεις μου τη δύναμη του Θεού. Τη δύναμη εκείνη που έχει μόνο ο Θεός να θαυματουργεί, να σηκώνει νεκρούς, να καταργεί το θάνατο, την αρρώστια και οτιδήποτε κακό από τον άνθρωπο, αφού ο Κύριος όλα τα κακά τα θεράπευσε από τους ανθρώπους, τους συγχρόνους του, οι οποίοι τελικά αντί για μάνα του έδωσαν χολή και αντί για κρασί όξος. Λοιπόν, βλέπουμε την κακία των ανθρώπων, πώς πλήρωσαν τον ευεργέτη τους, ο οποίος τους ευεργέτησε και σαν γιατρός και σαν Θεός και θαυματουργός, αλλά και σαν διδάσκαλος της ανθρωπότητος, λέγοντας την πλήρη αλήθεια έξω προσχήματα από εφευρήματα των ανθρώπων και από ψεύδος. Το αληθές, το αδιάψευστο στόμα της ανθρωπότητος είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Περί αυτού
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ό,τι είπε ο Κύριος και σαν προφητεία και οτιδήποτε είπε, αυτά τα πράγματα πρέπει να ακολουθούμε, γιατί αυτή είναι η αλήθεια του κόσμου και με αυτή την αλήθεια μπορεί ο άνθρωπος να θεωθεί, να πάει μπροστά. Τη γνώση της αληθείας, τη γνώση του αληθινού Θεού. Ποιος είναι ο πιο ευτυχής άνθρωπος στον κόσμο? Εκείνος που γνωρίζει πιο πολλά πράγματα για τον Θεό, για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, για την Αγία Τριάδα. Αυτός είναι ο ευτυχής άνθρωπος. Δεν είναι εκείνος ο οποίος έχει υλικά αγαθά, μεγάλες οικογένειες, πολλά παιδιά, καλές διασυνδέσεις με τους άλλους. Και αυτά είναι δευτερεύοντα πράγματα. Το πρωτεύον είναι να έχουμε καλή γνώμη, να έχουμε σωστή και ορθή γνώση του Θεού. Οι Άγιοι προχωράνε βαθιά μέσα στη θεογνωσία και γίνονται και αυτοί γνώστες και κοινωνοί αυτής της σοφίας του Θεού, της απέραντης σοφίας του Θεού, κατά το μέτρο του δυνατού, όσο μπορεί να χωρέσει στο κουβαδάκι που είναι ο άνθρωπος, ολόκληρος ο ωκεανός της σοφίας του Θεού. Και δεν μπορεί να χωρέσει στο μυαλό του ανθρώπου ούτε καν τι βρίσκεται πίσω από το θάνατο και πίσω από το χρόνο, διότι εμείς είμαστε κλεισμένοι κατά κάποιο τρόπο μέσα στο θάνατο και στο χρόνο. Αλλά από αυτή τη ζωή μπορεί ο άνθρωπος να γευτεί την αθανασία και το άχρονο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς είναι ο Θεός που δεν δημιουργήθηκε ποτέ. Δεν μπορεί το μυαλό μας να χωρέσει κάτι το οποίο δεν γεννήθηκε, δεν άρχισε. Ο Θεός είναι άναρχος, δηλαδή δεν έχει αρχή και τέλος. Δεν μπορούμε εμείς να καταλάβουμε, δεν έχουμε προσλαμβάνουσες εμπειρικές εικόνες από αυτά τα πράγματα για να υπάρχει στη μνήμη μας, έστω στην πλακέτα αυτή τη δισκέτα της ψυχής και του εγκεφάλου μας, αυτή η εμπειρία του τι θα πει άναρχος, εκτός χώρου και χρόνου. Τα πάντα εμείς τα ξέρουμε μέσα σε χώρο και σε χρόνο. Σε αυτούς τους άξονες τοποθετούμε την ανθρώπινη γνώση μας. Όμως έρχεται η θεϊκή γνώση να μας πει ότι υπάρχει μια ανώτερη γνώση από αυτήν, η οποία είναι η γνώση του Θεού, και όσο μπορείτε εσείς να αντέξετε, όσο νερό μπορεί από τον ωκεανό να χωρέσει το δικό σας κουβαδάκι, το μυαλουδάκι σας, τόσο λοιπόν πρέπει να το χωρέσει και να καταλάβει, διότι στο τέλος το νερό και στον ωκεανό και στο κουβαδάκι είναι το ίδιο. Κάνει λοιπόν μια προσπάθεια ο άνθρωπος να μπει μέσα στον πνευματικό κόσμο, στον αληθινό κόσμο, γιατί εμείς βρισκόμαστε σε έναν κόσμο πλάνης, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ καλού και κακού, μεταξύ χρόνου και αχρόνου, μεταξύ συνειδήσεως ανθρώπου και συνειδήσεως Θεού. Γινόμαστε λοιπόν κοινωνοί κατά κάποιον τρόπο της απόλυτης ουσίας, ή μάλλον, για να μην μπλέξουμε θεολογικά, θα πούμε ότι όσα μπορεί ο άνθρωπος να χωρέσει και του έχει πει ο Θεός ότι μπορεί να χωρέσει, είναι δυνατόν να τα χωρέσει εδώ, σε αυτή τη ζωή, ο άνθρωπος, δηλαδή να πάρει μια γεύση της αιωνίου ζωής, και όπως έλεγε και ο πατέρας του Αγίου Όρους, ο πατήρ Παΐσιος, μας δίνει μια καραμέλα να μας γλυκάνει λίγο ο Θεός για να καταλάβουμε ότι εκεί που βρίσκεται αυτός υπάρχει ένα απέραντο ζαχαροπλαστείο, στο οποίο δεν δίνεται μόνο μια καραμέλα, αλλά δίνεται ολόκληρη η τροφή αυτή που ζητάει η ψυχή του ανθρώπου. Δηλαδή ο άνθρωπος τι ζητάει? Την αγάπη ζητάει, την αρμονία, ζητάει την τελειότητα, ζητάει την αθανασία και ζητάει και την γνώση. Αυτά τα πράγματα είναι έμφυτα στον άνθρωπο και η μαγεία δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να εκμεταλλεύεται αυτή τη δίψα του ανθρώπου που έχει προς τη γνώση την αληθινή, βάζοντας όμως θολή, ψεύτικη γνώση μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, και γι' αυτόν τον λόγο ο άνθρωπος δεν αναπαύεται όταν βρίσκεται στο ψέμα, στο κακό και στην άγνοια. Θέλει την αγάπη, θέλει το καλό και τη γνώση. Και ουδέποτε κανείς άνθρωπος δεν θέλει, εκτός από τον πάρα πολύ διεστραμμένο, δεν αναπαύεται στο μίσος, στην άγνοια, στο σκοτάδι, στην κακία. Αυτά είχαμε για σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Δεν τελείωσε, το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θα το ξαναεξεργαστούμε σε μια άλλη εκπομπή και μέσα από το Ευαγγέλιο να δούμε, γιατί πολλές φορές ρωτάμε, υπάρχει μαγεία? Και λένε μερικοί, δεν υπάρχει μαγεία. Υπάρχει Σατανάς? Δεν υπάρχει Σατανάς. Όχι, αυτές δεν είναι θέσεις της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Να το ξέρουμε αυτό. Και Σατανάς υπάρχει και τα έργα του Σατανά είναι η μαγεία. Αυτός ο ψεύτικος τρόπος της ολοκληρώσεως του ανθρώπου, μια πρόταση δηλαδή αντίθετη από την πρόταση του Θεού, που ο Θεός λέει, μέσα από τις εντολές μου θα φτάσετε σε μένα, μέσα από την αγάπη του συνανθρώπου και του Θεού, και όχι μέσα από τους τρόπους τους δικούς σας, από τη δική σας εξυπνάδα και ευφυΐα,
δεν θα φτάσετε πουθενά, αλλά θα καταστραφείτε και θα βρεθείτε μαζί με τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, αγαπητοί φίλοι, όπου θα συνεχίσουμε με ένα πάλι ενδιαφέρον θέμα της Ορθοδοξίας, να είστε καλά, να συστήνετε και στους άλλους ανθρώπους να είναι μαζί μας και προπαντός να λέμε δύο κουβέντες στο περιβάλλον μας από πράγματα τα οποία έχουμε καταλάβει καλά και έχουμε αφομοιώσει και θα έχουμε πάντα το οδηγό μας, τους πνευματικούς μας της Εκκλησίας και το Ευαγγέλιο, το Λόγο του Ευαγγελίου που από αυτόν προσπαθούμε κι εμείς να φέρουμε δύο-τρία πράγματα στη συνείδηση και στις ακοές εκείνων οι οποίοι έχουν την αγάπη προς το Λόγο του Θεού και την έφεση προς τη γνώση των πραγμάτων του Θεού με το σωστό και ακριβή ορθόδοξο τρόπο. Ας μην φοβηθεί λοιπόν κανείς, θα επανέλθουμε σε αυτό με το τελευταίο μήνυμα της εκπομπής μας, είναι ότι έχοντας κατά πρόσωπο τον Ιησού Χριστό μπροστά μας, στα μάτια μας, τον Κύριο, σαν βοηθό μας, σαν λυτρωτή μας, σαν Θεό μας, σαν το παν για μας, δεν μπορεί να εισχωρήσει ο διάβολος ανάμεσα σε αυτή τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και Χριστού, δεν μπορεί να σπάσει αυτή τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και Χριστού, δίχως τη θέληση του ανθρώπου. Μόνο ο άνθρωπος μπορεί να φύγει, δηλαδή αποχωριζόμενος από τον Χριστό, αμέσως πέφτει στην κακία του διαβόλου, στα δίχτυα και στην πλεκτάνη του διαβόλου και χάνεται. Γι' αυτό να είμαστε ξύπνοι, τα μάτια μας ανοιχτά και χριστιανικά, σωστά, στραμμένα προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο άξονας και το φως πραγματικά της ζωής, όπως ο ίδιος είπε, εγώ είμαι το φως, εγώ είμαι η ζωή, και έτσι θα είμαστε μέσα στη ζωή και μέσα στο φως και τώρα και στους αιώνας των αιώνων. Εύχομαι να είστε πάντοτε καλά. Χαίρετε εν Κυρίω.